Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται πολιτική συζήτηση της τοπικής οργάνωσης «Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα», με θέμα οικονομική κρίση στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις της στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ομιλητές είναι ο Δημήτρης Δόλης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, και ο Διονύσης Αρκαδινός, Δημοτικός Σύμβουλος της Νέας Σμύρνης. Άκουσα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, που είναι εδώ. Τον ρωτούσαν μαθητές της Ελληνογερμανικής Σχολής και απαντούσε. Και δόθηκε ευκαιρία σε μένα ως ακροατή, φαντάζομαι και στα παιδιά που ρωτάγανε. Ρωτάγανε αυτό που λέτε εσείς, λίγο ή πολύ, με άλλον τρόπο. Μας δόθηκε ευκαιρία να καταλάβουμε ότι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί στις ευρωπαϊκές εκλογές της προσπάθειας από την πλευρά των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, δεν λέει τίποτα παρά μόνο γενικότητες. Ο κύριος Αντρέας Λοβέρδος, πρόεδρος του κόμματος Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, παραβρέθηκε και συμμετείχε στη συζήτηση απόψε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ήταν μια πολύ ζεστή πρωτοβουλία του πυρήνα του οργανωτικού που έχουμε στη Νέα Σμύρνη. Δεν περίμενα ότι θα έρθει τόσος κόσμος. Χάρηκα πάρα πολύ που το θέμα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωεκλογές. Δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες που αφορούν τις ευρωεκλογές που είναι το Μάιο που έρχεται. Εμείς ανοίξαμε με την πρωτοβουλία των παιδιών το θέμα και θέλουμε να συμβάλλουμε τους 7 μήνες που έχουμε μπροστά μας ώστε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, ο πολίτης να πάρει τα σωστά μηνύματα, να ψηφίσει όπως θέλει αλλά αποφεύγοντας τα άκρα. Οι δυνάμεις εναντίον της Ευρώπης πολλαπλασιάζονται. Θέλω να υπογραμμίσω, παρότι είμαι συνειδός όλων των προβλημάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και των ανεπαρκειών της, τη ζήσαμε και τη ζούμε άλλωστε, ότι αν δεν υπήρχε η οικονομική κρίση θα είχε οδηγήσει τις χώρες στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, στον τρίτο ευρωπαϊκό παύλα παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά για να κρατήσουμε αυτό το αγαθό ψηλά και ζωντανό, πρέπει να επιβάλλουμε πολιτικές που έχουν να κάνουν και με τη φτώχεια. Η Ελλάδα σώθηκε, αλλά ο κόσμος της δεν έχει σωθεί. Είναι φτωχός και φτωχοποιείται. Άρα πρέπει όλες μας οι δυνάμεις να προσανατολιστούν εκεί. Όσες έχουμε, όσες έχει ο καθένας, η καθεμιά ή η καθεμία πολιτική δύναμη. Εμείς θα ταχτούμε σε αυτό και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Άλλωστε, όποιος δεν ξέρει την ιστορία, του λένε είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Κλισέ, αλλά αληθινό, έτσι. Είναι αληθινό. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία του, είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει είτε σαν τραγωδία, είτε σαν φάρσα σε βάρος του εαυτού του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να ξαναφτιάξουμε τις οικονομίες μας. Προχωρά και λίγο πιο πέρα, μιλώντας για επαναφορά σε εθνικά νομίσματα, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό, ποτέ δεν ήταν. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω, επειδή κάνω μια ιστορική αναφορά, εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη, πιστεύουν στο ευρώ και πιστεύω ότι η πορεία μας είναι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύω σε αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε σήμερα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ενώ πήγαινε ερχόταν αυτή η συζήτηση, ο τότε Έλληνας Υπουργός, κύριος Γιάννης Παπαντονίου, έλεγε, φανταστείτε. Ο κύριος Δόλης είναι κοντά μας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η ομιλία σας ήταν εξαιρετική. Εξαιρετικό είναι το γεγονός ότι την κάναμε στη Νέα Σμύρνη, ότι εσείς μεταδώσατε αυτή την ομιλία στον κόσμο της Νέας Σμύρνης, διότι οι απαντήσεις στα βαθιά προβλήματα της χώρας μας θα έρθει από τον απλό πολίτη. Επομένως είναι πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλη τιμή για μένα να βρεθώ εδώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε ο πολλαπλασιαστής αυτής της δυνατότητας. Να είστε καλά. Κάνατε μία αντιπαραβολή της κρίσης του 29 με την κρίση των τελευταίων χρόνων. Όπως είδαμε κάποια ακραία γεγονότα τότε, πιστεύετε ότι πρέπει να φοβόμαστε κάποια τώρα? Όχι, διότι όπως είπε και ο κύριος Λοβέρδος, είπα και εγώ, στην Ευρώπη έχουμε ζήσει μία, δύο, τρεις περιπτώσεις Βεϊμάρης. Στην ενωμένη Ευρώπη, το ευρώ. Τα ποσοστά των ανθρώπων που δεν θεωρούν μονόδρομο την Ευρώπη και το ευρώ παρουσιάζουν όλο ένα και μεγαλύτερη αύξηση. Από τα πρώτα χρόνια της κρίσης αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε μια Ευρώπη αδύναμη να αντιληφθεί τα προβλήματά της, τις αδυναμίες της και τα κενά της. Μια Ευρώπη που από τη μία δυσκολεύεται να πάρει δραστικές αποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και από την άλλη δημιουργεί όλες εκείνες τις συνθήκες που επιτρέπουν τις συνεχείς συζητήσεις περί θεσμικού
και δημοκρατικού εγκλήματος, μιας όλο και όλο το κέντρο των λήψεων των αποφάσεων έχει πλέον μετατοπιστεί από τις Βρυξέλλες στο Βερολίνο. Ο κύριος Διονύσης Αρκαδίνας είναι κοντά μας, δημοτικός σύμβουλος στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Θα σε δούμε στις επόμενες εκλογές, έτσι. Ναι, θα είμαι υποψήφιος κανονικά. Πιστεύεις ότι τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά, έτσι όπως επηρεάζουν το κράτος, έχουν επηρεάσει τους Δήμους? Τα έχουν επηρεάσει. Δεν μπορεί να γίνει η απαραίτητη κοινωνική πολιτική από τους Δήμους που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνεται τη συγκεκριμένη περίοδο από το Δήμο και από τους Δήμους γενικότερα. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευτυχώς τα τελευταία 12 χρόνια, 15 χρόνια κάνει μια άψογη οικονομική πολιτική με αποτέλεσμα να έχει πόρους, να μπορεί να κάνει πράγματα για τους πολίτες. Έχουμε φτιάξει το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, έχουμε κάνει κοινωνικές δράσεις. Παρ' όλα αυτά η κρίση παραμένει στην πόλη μας και η κρίση εκτός από την πόλη μας γενικότερα χτυπάει όλη την ελληνική κοινωνία. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Δήμοι που δεν έχουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου της Νέας Σμύρνης να μην μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες δράσεις, να μην μπορούν να καλύψουν βασικές λειτουργίες τους και να υπολειτουργούν δομές του Δήμου. Και αυτό συνάδει άμεσα με την οικονομική κατάσταση των Δήμων.